Nioh είναι ένα action role-playing game που αναπτύχθηκε από την ομάδα Ninja και το PlayStation 4. Κυκλοφόρησε παγκοσμίως τον Φεβρουάριο του 2017 και δημοσιεύθηκε από τον Koei Tecmo στην Ιαπωνία και τη Sony Interactive Entertainment διεθνώς. Το gameplay περιστρέφεται γύρω από τα επίπεδα πλοήγησης και νικώντας τα τέρατα που έχουν μολύνει μια περιοχή. Το Nioh λαμβάνει χώρα στις αρχές του 1600 κατά τη διάρκεια μιας φανταστικής εκδοχής της περίοδου Sengoku, όταν η Ιαπωνία βρισκόταν στη μέση του εμφυλίου πολέμου πριν από την ανάληψη των Tokugawa. Ένας ναύτης που ονομάζεται William, καταδιώκοντας έναν εχθρό, φτάνει στην Ιαπωνία και στρατολογείται από τον Hanzo, υπηρέτη στον Heiasu, νικώντας τους Yokai που ανθίζουν στο χάος του πολέμου. Ξεκινώντας την ανάπτυξη το 2004 ως ένα έργο πολυμέσων, βασισμένο σε ένα μυτελές σενάριο του Akira Kurosawa, πέρασε πολλές αναθεωρήσεις τα επόμενα 8 χρόνια, καθώς ο γενικός παραγωγός ήταν δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα. Το έργο δόθηκε στην ομάδα Ninja και η επακόλουθη ανάπτυξη διήρκησε 4 χρόνια. Η ιστορία βασίστηκε στην ιστορία του ιστορικού δυτικού σαμουράι William, αν και ήταν δικοσμημένη με υπερφυσικά στοιχεία. Οι αναπτυξιακές πληροφορίες ήταν σποραδικές έως το 2015, όταν εναπροσδιορίστηκαν αποκλειστικά στο PlayStation 4. Τα demo α και β κυκλοφόρησαν το 2006 για να μετρήσουν την αντίδραση του κοινού στον τίτλο και να πραγματοποιήσουν προσαρμογές με βάση τα σχόλια. Κατά την πλοήγηση σε περιβάλλοντα, William μπορεί να βρει διάφορες συλλογές τόσο σε κυβότια διάσπαρτα μέσα από το περιβάλλον, όσο και σε άλλα μέρη μέσα σε περιβάλλοντα όπως πεσμένοι στρατιώτες. Αυτά τα συλλεκτικά στοιχεία περιλαμβάνουν τον κόσμο Αμρίτα, τα σημεία εμπειρίας του παιχνιδιού, το νόμισμα του παιχνιδιού σε χρυσό, νέα όπλα και πανοπλίες και αναλώσιμα αντικείμενα όπως βόμβες. Τα όπλα και οι πανοπλίες που βρέθηκαν στο περιβάλλον μπορούν να μεταφερθούν σε σιδηρουργούς, οι οποίοι είναι σε θέση να το αγοράσουν από τον William ή να το σπάσουν σε βασικό υλικό. Τα αίθρια που διασκορπίζονται μέσω των επιπέδων λειτουργούν ως checkpoints, επιτρέποντας στους παίκτες να σώσουν την πρόοδο, να αναπληρώσουν την υγεία και να αυξήσουν το επίπεδο εμπειρίας του William, κάνοντας το να παράγει όλους τους κανονικούς εχθρούς μέσα σε μια περιοχή. Η μάχη βασίζεται γύρω από το slash combat και το hack, με τον William να είναι σε θέση να επιτεθεί στους εχθρούς και να μπλοκάρει τις επιθέσεις με τη σειρά του. Ο William μπορεί να τρέξει και να αποφύγει με αυτές και να καταπολεμήσει τις ενέργειες που εκτοξεύουν το key stamina bar. Όταν το key του έχει εξαντληθεί, ο William παραμένει ευάλωτος στην επίθεση. Εάν ο χρόνος είναι σωστός, ο William μπορεί να πληρώσει το χαμένο key με μια ενέργεια που ονομάζεται key pulse. Το key pulse αποδίδει επίσης status buffs στον William και διαχέει patches του μοιάσματος που παράγονται από τον Yokai και άλλους υπερφυσικούς εχθρούς που γρήγορα κατακλείζουν το key. Οι ηττημένοι εχθροί ρίχνουν loot που περιλαμβάνουν χρήματα και όπλα. Ο William μπορεί επίσης να ονομάσει τα ζώα Guardian Spirits που συνδυάζουν την υγεία του και το key σε ένα μετρικό μετρητή με πρόσθετες ενισχύσεις stat όπως αύξηση της δύναμης επίθεση της άμυνας. Κάθε Guardian Spirit ενισχύει διαφορετικά στατιστικά στοιχεία και μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο στα ιερά. Τα πνεύματα των Guardian χάνονται όταν πεθαίνει ο William. Εκτός από τους φυσιολογικούς εχθρούς, ο William μπορεί να καλέσει τα Revenants, εχθρικά φαντάσματα που βασίζονται σε νεκρούς παίκτες να μάχονται και να κερδίζουν εμπειρία, χρήματα και αντικείμενα. Ένα συνεργάσιμο multiplayer επιτρέπει στους άλλους παίκτες να κληθούν να βοηθήσουν σε μάχες. Ο χαρακτήρας του William διέπεται από EXP. Ορισμένοι στατιστικοί βαθμοί μπορούν να αποδοθούν στο χαρακτήρα του William μετά την ενακτήρια αποστολή του παιχνιδιού και κατά τη διάρκεια του κύριου παιχνιδιού τα σημεία stat μπορούν να τεθούν στις ιδιότητες του William, οι οποίες κυμαίνονται από την αυξημένη φυσική δύναμη έως την αυξημένη ταχύτητα. Τα σημεία του stat είναι χωρισμένα σε 3-3 δεξιοτήτων: σαμουράι για δέντρα με δεξιοτεχνία όπλων και τυπομοιημένη μάχη, νίντζα για εξαποστάσεις όπως σάρικενς και δηλητήρια, και τα όμνιο που συνδέονται με τη δημιουργία talismans και δίνει σε συγκεκριμένα items stat boosts. Εάν ο William βρει και καθοδηγεί το κοντά μας στα ιερά μέσα σε κάθε αποστολή, μπορεί να αγοράσει άλλο απροσπέλαστο υλικό bonus όπως αντικείμενα και όπλα. Οι προσφορές αντικειμένων μπορούν να γίνουν στο ναό αντί για XP. Επιπρόσθετα buffs μπορούν επίσης να παραχωρηθούν χρησιμοποιώντας τους points οι οποίοι αποκτούνται με την εκπλήρωση ορισμένων καθηκόντων σε επίπεδα όπως η αντιμετώπιση ορισμένων αριθμών ζημιών ή με την εκτέλεση πολλών εχθρών με έναν τύπο όπλου.